Από το χώμα ερχόμαστε, στο χώμα επιστρέφουμε. Στο μεταξύ διάστημα παριστάνουμε τους κυπουρούς. Για την ακρίβεια στην ποίηση παραθέτω ένα απόσπασμα του ποιητή Αργυριώνη. Η ακρίβεια είναι μία από τις απαραίτητες αρετές της ποίησης. Δεν νοείται ποίηση δίχως ακρίβεια. Ακρίβεια στην έκφραση, στην εικόνα, στην παρομοίωση, στη μεταφορά και στην πληροφόρηση. Κάθε στοιχείο του ποίηματος πρέπει να ελέγχεται με υποχονδριακή σχεδόν σχολαστικότητα πριν αποτυπωθεί στο χαρτί. Ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με έναν παραλογισμό, πρέπει να είναι διατυπωμένος με τόση ακρίβεια που το αποτέλεσμα να φαίνεται απολύτως λογικό. Θα χρησιμοποιήσω εν προκειμένου ως παράδειγμα ένα ελάχιστο ποίημα του αγαπημένου μου Αργεντινού ποιητή Εστεβάν Ναζεντίνα Νιέβε. Περιέχεται σε συλλογή του Άνθη της Αβύσσου και έχει σε ελεύθερη μετάφρασή μου ως εξής. Κανείς φυσιοδίτης δεν έχει αποφανθεί ακόμη αν είναι η ζεύρα μαύρο ζώο με άσπρες ρίγες ή μαύρες ρίγες με άσπρο ζώο. Πρόκειται σαφώς για έναν παραλογισμό, αλλά με τόση ακρίβεια διατυπωμένο που να είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τη λογικότητά του. Κάποτε ένας νεαρός φοιτητής της φιλοσοφικής μου έδωσε να διαβάσω μερικά χειρόγραφα ποίηματά του για να του πω τη γνώμη μου. Σε ένα από αυτά έγραφε ότι η γιαγιά του άναβε το κατήλι με ηλιόπνευμα. Προφανώς ή δεν είχε γιαγιά ή αν είχε δεν την είδε ποτέ να ανάβει το κατήλι και οπωσδήποτε δεν είχε ποτέ ο ίδιος ανάψει κατήλι. Αυτό δεν ήταν επιλείψιμο. Επιλείψιμο ήταν που πριν γράψει το ποίημα δεν φρόντισε να μάθει το κατήλι δεν είχε ηλιόπνευμα αλλά λάβει. Με άλλα λόγια, δεν ήταν ακριβής και η ακρίβειά του αυτή κατέστρεφε το ποίημα και θα κατέστρεφε επίσης τα εικονίσματα ή και το σπίτι του ολόκληρο αν παρασυρμένος από αυτό το εφεύρημά του προσπαθούσε κάποτε να ανάψει το κατήλι του με ηλιόπνευμα. Ευτυχώς για την ποίηση και το σπίτι του, ο νέος αυτός έπαψε να γράφει ποίηματα. Τώρα είναι ένας αρτιμελής μεσήλικος, καθηγητής πανεπιστημίου, ερευνητής και βεβαίως κριτικός της λογοτεχνίας.